Ναι, ευχαριστώ Για 15 λεπτά max. Κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον κύριο Σαχινίδη που μου έδωσε τη θέση του λόγω του ότι ξεκινάει η συνεδρία στις Νοβάρτης και πρέπει να παρευρεθώ εκεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Με το παρόν σχέδιο νόμου επαληθεύεται για άλλη μια φορά αυτό που φάνηκε ήδη από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η δημιουργία δηλαδή και η εγκαθίδρυση μιας παραλλαγής σοβιετικού μοντέλου, θα μου επιτρέψετε να πω, όπου όλοι οι τομείς της οικονομίας ελέγχονται από το κράτος και όλοι οι εργαζόμενοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι χωρίς αξιολόγηση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Έτσι βλέπουμε ότι μετά τη μετατροπή του δημοσίου τομέα, σειρά έχει και ο ιδιωτικός, με πρωτοπόρες τις υπηρεσίες της καθαριότητας και συνέχεια της μεταφοράς. Αντί για παράδειγμα να μπει σε τάξη το ιδιωτικό ο ΑΣΤ της Θεσσαλονίκης και να λειτουργήσει επιτέλους με τα χρηματοοικονομικά κριτήρια της αγοράς, επιλέχθηκε η χειρότερη λύση να γίνει επανακρατικοποίηση και όλοι οι εργαζόμενοι να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Θυμίζει το μοντέλο του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80 με τον περίφημο Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, ο οποίος κρατικοποιούσε κάθε εταιρεία στην οποία ο ιδιοκτήτης της επίτηδες την έριχνε έξω, με συνολικό κόστος για το λαό να υπερβαίνει τότε το 1 τρισεκατομμύριο δραχμές για την εποχή και δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις να γίνονται με παχυλούς μισθούς για τα κομματικά στελέχη. Το ίδιο λάθος τώρα βλέπουμε να επαναλαμβάνεται μετά από 35 χρόνια και από τη σημερινή κυβέρνηση. Πέρα από αυτό, άγνωστη έννοια αποτελεί για την κυβέρνηση και δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος το επιχειρήν, που άλλωστε αποτελεί όρο και προϋπόθεση για την προσέλκυση υγιών επενδύσεων και κατ' επέκταση για την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας. Αντίθετα, στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη μιλούν για την ένοχη επιχειρηματικότητα, για πειραματισμούς τύπου Βαρουφάκη, βασανίζοντας τον ελληνικό λαό και στερώντας τους πολύτιμους πόρους για ανάπτυξη. Πριν από τις τερινές ρυθμίσεις, βέβαια, είχε προηγηθεί το λεγόμενο μπάχαλο τον προηγούμενο Οκτώβριο στις συγκοινωνίες της πρωτεύουσας, που όχι μόνο απέτυχε το πιο απλό project που θα μπορούσε να υλοποιήσει ένα κράτος, δηλαδή την ηλεκτρονική κάρτα εισιτήριο, αλλά και όλοι οι Αθηναίοι πλέον πληροφορούνται ότι κανένας δεν έβγαζε εισιτήριο. Και αντί να διδαχτούν από αυτό οι αρμόδιοι και να αναζητήσουν τους υπεύθυνους, προχωράνε στο σημερινό πείραμα ένα νέο σχέδιο νόμου. Όμως διαβάζοντάς το, και να ήθελε κάποιος να κρατήσει ένα ήπιο προφίλ, δυστυχώς του είναι αδύνατο. Και εξηγούμε. Για άλλη μια φορά χρησιμοποιεί τα απαράδεκτη μέθοδο με την πρόβλεψη ενός πολύ μεγάλου αριθμού υπουργικών αποφάσεων, 79, αν δεν κάνω λάθος και κύριε Υπουργέ, διορθώστε με, 79 είναι υπουργικές αποφάσεις, με πιθανότατο αποτέλεσμα, μάλλον ποτέ να μην ολοκληρωθεί η πλήρης εφαρμογή του νόμου. Προφανώς και δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, αλλά ο σημερινός αριθμός φαντάζει εξωπραγματικός. Δηλαδή, σε ένα σχέδιο νόμου για ρυθμίσεις στις μεταφορές, πρέπει την παραμικρή λεπτομέρεια να τη ρυθμίσει ο Υπουργός. Και επειδή δεν είμαι νομικός, θα ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Παρακολουθεί κάποιος σε αυτή τη χώρα τον μετανομοθετικό έλεγχο, τη δευτερογενή αυτή νομοθεσία, με κανονιστικές πράξεις? Υπάρχουν σχετικά στατιστικά τα οποία μπορούμε να δούμε για το τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια? Το πιο κακό είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται το απίθανο. Ο αρμόδιος υπουργός να αναγκάζει τον εαυτό του να εκδίδει υπουργική απόφαση ύστερα από απλή παραγγελία ενός συνδικαλιστικού συλλόγου, όπως αναγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι στα προβλεπόμενα στο ίδιο άρθρο μεικτά κλιμάκια ελέγχων θα συμμετέχει και ένας συνδικαλιστής ταξιτζής. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, αν για παράδειγμα το ΣΔΟΕ πηγαίνει στα νησιά για ελέγχους, μπορεί να πάρει μαζί και έναν εστιατόρα? Και δεν θα μπω και στη διαδικασία να διαβάσω το άρθρο, το έχετε όλοι στα χέρια σας. Οι αρμόδιοι λοιπόν, αντί να υλοποιούν μόνο αυτά που τους λένε οι συνδικαλιστές, καλό θα είναι, θα πρέπει να διεξάγουν έρευνες, μήπως και μάθουν διάφορα χρήσιμα στοιχεία, όπως για παράδειγμα τα ποσοστά κάλυψης του επιβατικού κοινού από το ταξί, από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από ιδιωτικά μέσα, από τους τρόπους αποφυγής της υπέρμετρης συγκοινωνιακής υπερβαλλοντικής επιβάρυνσης και όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη όταν γίνονται σχετικές νομοθετήσεις.
Κατά τα άλλα, είναι φάνερο ότι συνεχίζεται η επιδεκαετίες προβληματική κατάσταση με τα ταξί. Δηλαδή, η αγορά παραμένει κλειστή και προνομιακό πεδίο έχουν μόνο όσοι έχουν υφιστάμενες άδειες. Και θα θυμάστε παλαιότερα τι έχει γίνει με αυτή την πρακτική που είχε οδηγήσει σε αγοροπολισίες αδειών με αδιαφανείς διαδικασίες και σε εξωπραγματικές τιμές και εμπόδιζαν τους νέους παίκτες να έχουν πρόσβαση σε αυτό το επάγγελμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εν λόγω σχέδιο νόμου θα έπρεπε να περιλαμβάνει διατάξεις με τις οποίες θα τολμούσε το Υπουργείο βαθύτερη τομή με καινοτόμα χαρακτηριστικά και όχι να περιοριστεί μόνο σε ρυθμιστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και σε ό,τι του σφύριξε στο αυτί κάποιο συνδικαλιστικό όργανο των ταξί. Δεν εισάγονται νέες υπηρεσίες εξυπηρέτησης που θα είχαν θετική συμβολή στη δημιουργία συνθήκων υγιούς ανταγωνισμού ή άμεσης ενίσχυσης της απασχόλησης ή έστω στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου. Δεν απελευθερώνεται ιδιαίτερα το επάγγελμα που υπενθυμίζω ότι η απελευθέρωση των επαγγελμάτων και το άνοιγμα είναι μνημονιακή υποχρέωση, τα εμπόδια παραμένουν και είναι ολοφάνερο ότι οι πολίτες δεν θα μπορούν να βρίσκουν άμεσα τις καινοτόμες υπηρεσίες που παρέχουν κάποιοι επαγγελματίες και τα δε μονοπόλια επίσης θα παραμένουν. Αντίθεση νέων κεντρών, εμείς πιστεύουμε ότι οι σοβαρές επιχειρηματικές προτάσεις δεν πρέπει να αποτρέπονται, αλλά να προσελκύονται και ότι η αγορά εν έτη 2018 δεν μπορεί να λειτουργεί αγνοώντας τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και όσα ισχύουν σε άλλες χώρες. Το πλαίσιο όμως της λειτουργίας των εν λόγω εταιριών θα πρέπει να είναι διάφανο και να φορολογούνται με βάση το φορολογικό πλαίσιο της χώρας μας, ώστε να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση τόσο με τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται μέσα στη χώρα μας, όσο και με τις ανταγωνιστικές εταιρείες. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο κλάδος των ταξιτζίδων έχει πληγεί από την οικονομική κρίση πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι γεγονός. Οι γνώμονές μας για ό,τι νομοθετούμε και για το εν λόγω σχέδιο νόμου θα πρέπει να είναι οι εξής τρεις. Πρώτον, ο κλάδος των ταξιτζίδων διασφαλίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό. Παράλληλα όμως, να υποστηρίξουμε και τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, μειώνοντας την ανεργία και αυξάνοντας τις επενδύσεις που τόσο χρειαζόμαστε. Και ο τρίτος και βασικότερος γνώμονας κατ' εμέ είναι οι αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον πολίτη, όπου ο πολίτης δεν θα πρέπει να φοβάται σε εισαγωγικά τον άγνωστο ταξιτζή, γιατί πολλά έχουν ακούσει τα αυτιά μας και πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Από την άλλη όμως, δεν θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης στις πλάτες του αθέμητου ανταγωνισμού από κάποιες εταιρείες οι οποίες θέλουν να λειτουργούν με τον δικό τους τρόπο λειτουργίας. Για αυτούς τους λόγους, διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας προς το παρόν για το εν λόγω σχέδιο νόμου. Θα ακούσουμε και τους φορείς και περισσότερα θα διατυπώσουμε στις επόμενες συνεδριάσεις, όπου θα σχολιάσουμε και για τις υπόλοιπες διατάξεις, βέβαια, γιατί αυτή τη στιγμή ασχοληθήκαμε μόνο με το θέμα των ταξί, γιατί υπάρχουν και άλλες διατάξεις μέσα στον λόγο σχέδιο νόμου και θα τις σχολιάσουμε στις επόμενες. Ευχαριστώ και πάλι για την παραχώρηση στο λόγο. Καλή συνέχεια.